Κύριε Πολάκη, τα προβλήματα και στο νοσοκομείο της Σάμου είναι πολλά, πάρα πολλά. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν έχει μόνιμους παιδίατρους. Έχει μόνο μία παιδίατρο με ειδική εργασιακή σχέση, μετακινούμενη από το ΚΕΦΙΑΠ, και ένα παιδίατρο επικουρικό, δηλαδή με σύμβαση, ο οποίος και παραιτήθηκε. Τώρα, η έλλειψη παιδιάτρων έχει ως αποτέλεσμα να απειλείται με άμεση διακοπή η λειτουργία τόσο της παιδιατρικής όσο και της μαιευτικής κλινικής κατ' επέκταση, αφού η παρουσία τους είναι απαραίτητη τόσο κατά τη διάρκεια του οκετού και κεσαρικής τομής, όσο και για το χρονικό διάστημα που παραμένουν τα νεογνάσια στην κλινική. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, δεν γίνονται πλέον τακτικοί και υποχρεωτικοί εμβολιασμοί σε όλα τα παιδιά. Επίσης, λόγω των συνολικότερων ελλείψεων του νοσοκομείου, κινδυνεύουν με κλείσιμο και άλλα τμήματα, όπως το ακτινοδιαγνωστικό, το οτορινολαρυγγολογικό και το αναισθησιολογικό. Στα παραπάνω προστίθενται οι μονήρες ιατρικές ειδικότητες, αλλά και το ελάχιστο νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό. Η μαιευτική κλινική λειτουργεί με ελάχιστες μέες και με δύο μόνο νοσηλεύτριες. Όσοι έχουν αποχωρήσει εδώ και καιρό δεν έχουν αντικατασταθεί. Μία νοσηλεύτρια καλύπτει ταυτόχρονα δύο και τρία τμήματα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η ΜΕΘ με τέσσερις γιατρούς έχει αναπτύξει τέσσερα κρεβάτια, ενώ το νοσηλευτικό προσωπικό παραμένει ελάχιστο και πολύ κάτω από το προβλεπόμενο όριο. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλα τμήματα του νοσοκομείου, όπως η παθολογική κλινική, η παιδιατρική, η χειρουργική, το αναισθησιολογικό και το τμήμα επειγών των περιστατικών, με μία νοσηλεύτρια στην απογευματινή και νυχτερινή βάρδια και το Σαββατοκύριακο. Η πρωινή βάρδια του ακτινολογικού λειτουργεί με έναν εργαζόμενο. Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στις υπόλοιπες υπηρεσίες και στα τμήματα του νοσοκομείου, στην τεχνική και διοικητική υπηρεσία και στα εργαστήρια. Η κατάσταση είναι κριτική, όλοι οι εργαζόμενοι είναι κατάκουποι και εξουθενωμένοι. Κινδυνεύει η υγεία τους από την εντατικοποίηση της εργασίας αλλά και από τα ελλειπή μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να προσθεθεί και το προσφυγικό μεταναστευτικό πρόβλημα που με ευθύνη της κυβέρνησης κρατάει εγκλωβισμένους στο νησί χιλιάδες μετανάστες με σοβαρότατα προβλήματα υγείας και όλοι αυτοί σειραίων στο νοσοκομείο για εξετάσεις και θεραπείες, αφού με ευθύνη της κυβέρνησης και των αρμοδίων υπουργείων δεν έχει στελεχώσει ιατρείο μέσα στο hot spot ώστε να τους παρέχονται τα στοιχειώδη όπως πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα θα πάρετε ώστε να εξασφαλιστεί η άμεση πρόσληψη τριών μονίμων παιδιάτρων, όπως προβλέπει και το οργανόγραμμα του νοσοκομείου, για να λειτουργήσουν πλήρως και με ασφάλεια η παιδιατρική και μαιευτική κλινική, καθώς και αναισθησιολόγων, οτορινολαρυγγολόγων και ακτινοδιαγνωστών. Με ποιο τρόπο θα εξασφαλίσετε τις απαραίτητες μαζικές προσλήψεις μόνιμου νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες του νοσοκομείου και στο ΕΚΑΒ, καθώς και τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας των εργαζομένων, και με ποιο τρόπο θα δημιουργηθεί ιατρείο στο hot spot της ΣΑΜΟ? Ευχαριστούμε, κύριε Τάσο. Θα απαντήσει τώρα ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, κύριος Παύλος Πολάκης, για τρία λεπτά, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, κύριε Τάσο, να πω δύο στοιχεία καταρχήν. Θα ξέρουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο της ΣΑΜΟ. Προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Άλλα τα λύνουμε, άλλα δεν τα καταφέρνουμε. Δεν περνάνε όλα από το χέρι μας και θα εξηγήσω το γιατί. Απλά θα σας πω δύο νούμερα για να έχουμε μια εικόνα. Το 2015 οι υπηρετούντες ειδικευμένοι γιατροί στο νοσοκομείο της ΣΑΜΟΥ ήταν 36. Αυτοί υπηρετούσαν. Ειδικευμένοι γιατροί. Το 31/12 του 2018 είναι 45. Αυτή η αύξηση προήλθε και από την πρόσληψη επικουρικών που έχει γίνει από τότε και από την πρόσληψη επικουρικών και από την πρόσληψη κάποιων πολλών θέσεων που προκηρύχτηκαν και που δεν βγήκαν όλες, που βγήκαν άγονες. Το ξέρετε. Έχουν προκηρυχτεί 11 θέσεις μόνιμων γιατρών, έτσι, από τις οποίες, αν έχω σωστά τα στοιχεία εδώ, πρέπει να έχουν να διορίστηκαν από τις παλιές θέσεις οι 4. Οι άλλες βγήκαν άγονες. Και επίσης είναι αυτή τη στιγμή στον αέρα σε προκήρυξη άλλες 10 θέσεις λόγω κενοθυσών από μετάθεση. Έτσι. Παρόλα αυτά και παρόλη αυτή την αποχώρηση, ο αριθμός των ειδικευμένων γιατρών στο νοσοκομείο είναι μεγαλύτερος. Επίσης, από ό,τι ενημερώθηκα, όσο αφορά τον αναισθησιολόγο και τον ακτινοδιαγνώστη, και για τις δύο αυτές θέσεις επιμελητών Β έχει ολοκληρωθεί η κρίση, έχουν υπάρξει υποψήφοι και είναι στη διαδικασία διορισμού. Για τη θέση του παιδιάτρου, εκεί το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτό που λέτε, έχει και άλλες προεκτάσεις, έτσι.
Εκεί άλλο προεκτάσει το θέμα, τις ξέρετε, να μην μπω σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Απλά να πω το εξής. Έχουμε προκηρύξει όχι μια φορά, πολλές φορές θέση. Και η τελευταία προκηρύχθηκε και με Α, και η οποία είχε υποψήφιο και θα έπαιρνε τη θέση, απέσυρε την υποψηφιότητά του και θα ξαναβγεί. Έτσι. Υπήρξε ένα μπέρδεμα με τον παιδίατρο στο Καρλόβαση, το ξέρετε αυτό, έτσι, που δεν θέλει πια να βοηθάει στο νοσοκομείο της Σάμου. Ενισχύεται με αυτούς τους δύο που ξέρετε ότι δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Μπορούμε να βρούμε επικουρικό άμεσα στο βαθμό που υπάρχει στη λίστα. Όμως, ξέρετε, δεν μπορώ να γεννήσω. Δεν μπορώ να γεννήσω γιατρό. Υπάρχουν 12-15 ιδιώτες παιδίατροι απ' έξω. Έχουμε απευθυνθεί σε πολλούς από αυτούς για να κάνουν σύμβαση με το νοσοκομείο με μπλοκάκι. Δεν θέλω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Να βγάλω μπιστόλι και να τον αναγκάσω να έρθει, δεν μπορώ. Έτσι, για να εξηγούμαστε. Θα ξαναπροκηρυχτεί η θέση. Υπάρχουν πιστώσεις του νοσοκομείου. Έτσι. Για να σας πω και κάποια πράγματα δηλαδή σε σχέση. Το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή έχει ταμιακό διαθέσιμο 10.928.000 ευρώ. Από το 17 και μετά δεν γεννάει νέα χρέη, όμως είναι ένα από τα ελάχιστα νοσοκομεία της χώρας που λόγω της δικαστικής δίωξης που υπήρξε σε κομμάτι του διοικητικού του προσωπικού έχει χρηματοδοτηθεί, αλλά τα χρήματα κάθονται, έχουν δοθεί πολύ λίγα, έχει ληξει πρόσμενες οφειλές γύρω στα 6 εκατομμύρια, έτσι, που είναι παλιές, είναι πριν το 2015. Έτσι. Γιατί μετά έχουν εξοφληθεί σχεδόν όλα. Έχει μόνο την τρέχουσα διαχείριση. Καμιά 200-300.000 λήξη πρόθυμα καινούρια. Και έχει αυτή τη στιγμή στο ταμείο του 10.928.000 ευρώ. Έχει κάποιες εγγενείς λειτουργίες το σύστημα εκεί. Έτσι. Το παλεύουμε. Δεν έχει καμία σχέση η κατάσταση με το πριν από 4 χρόνια. Έτσι. Σαφώς και είναι επιβάρυνση το θέμα του προσφυγικού. Σε αυτό παίζει ρόλο, έχει, πώς το λένε, μερίδιο ευθύνης στη λύση του προβλήματος και προσπαθεί και το κερπνό. Ξαναπροκυρήσουμε και μάλιστα μεγαλώσαμε πολύ το πρόγραμμα Φίλος σε σχέση με τις προσλήψεις που είναι να γίνουν εκεί. Περιμένουμε να τελειώσει η διαδικασία. Σαφώς και ξέρουμε ότι ένας κόσμος κουράζεται και κάνει και ό,τι περνάει από το χέρι μας και σε επίπεδο χρηματοδότησης του νοσοκομείου και σε επίπεδο προκήρυξης θέσεων, το νοσοκομείο της Σάμου πήρε τόσες θέσεις για προκήρυξη όσες πήρανε αντίστοιχα με βάση τη δυναμική. Καλώς, και τα υπόλοιπα στη δευτερολογία σας, κύριε Υπουργέ. Και όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Έτσι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια νησιά στα οποία έχουμε πρόβλημα πλήρως το θέσιο, γιατί δεν τα επιλέγουν οι γιατροί. Έτσι. Έχουμε μετακινήσει ανθρώπους, ξαναμετακινήσαμε και παλιά. Δεν μπορεί να είναι μονίμως έτσι το πρόβλημα. Λοιπόν, θα ξαναπροκηρυχτούν οι θέσεις και κάνουν προσπάθεια από ό,τι ξέρω η υγειονομική περιφέρεια για να βρει για άμεση πρόσληψη επικουρικό παιδί. Πολύ ωραία. Αυτή είναι η απάντηση. Κύριε Τάσο, στη διαδρολογία σας για 3 λεπτά. Σας ακούμε. Κύριε Υπουργέ, όσον αφορά το αίτημα το συγκεκριμένο για προσλήψεις 3 μονίμων παιδιάτρων, απάντηση προφανώς δεν πήραμε. Τώρα, λέτε ότι προκηρύσετε θέσεις και δεν έρχονται γιατροί. Μα πώς να έρθουν οι γιατροί όταν δεν είναι μόνιμες θέσεις, όταν είναι επικουρικές θέσεις. Ποιες ήταν αυτές? Στη θερολογία σας, κύριε Υπουργέ, για να γράφονται και στα πρακτικά. Λοιπόν, ναι, έπειτα είναι το άλλο θέμα, όσον αφορά και τις μόνιμες θέσεις. Είναι οι μονήρες ειδικότητες. Ένας γιατρός που σέβεται τον εαυτό του δεν θα πάει μόνος του σε ένα τμήμα. Δεν μπορεί και να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, αλλά και δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει ανθρώπινα. Γιατί θα πρέπει να είναι 24 στο 24, 365 μέρες το χρόνο σε υπηρεσία. Είναι δυνατόν σε ειδικότητες να υπάρχει ένας μόνο γιατρός? 3 γιατροί τουλάχιστον χρειάζονται. Για να μπορεί να λειτουργεί το τμήμα επαρκώς όσον αφορά τους ασθενείς, που είναι και το κύριο ζητούμενο, αλλά να μπορούν και οι εργαζόμενοι να ζουν ανθρώπινα. Να παίρνουν τις άδειές τους, να μην δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Χτες ήμουν στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης. Ξέρετε τι μου είπε εκεί ο πρόεδρος των εργαζομένων? Έχω 4 νύχτες άυπνος. Ήμουν υπηρεσία 4 νύχτες. Γιατί δεν είναι μόνο το ιατρικό προσωπικό, είναι και το νοσηλευτικό προσωπικό. Το οποίο είναι εξαντλημένο, πραγματικά εξαντλημένο. Και όσον αφορά τις προσλήψεις που λέτε, είναι και οι αποχωρήσεις. Έτσι. Και δεν ξέρω αν το ισοζύγιο είναι θετικό. Είναι μάλλον αρνητικό το ισοζύγιο. Και επιπλέον, όπως και εσείς είπατε, υπάρχει επιβάρυνση. Πρώτον, σε όλη τη χώρα, επειδή λόγω της κρίσης οι άνθρωποι δεν μπορούν πια να πάνε και σε ιδιώτη, γιατί δεν έχουν τα χρήματα να πάνε σε ιδιώτη, και σειραίουν στο δημόσιο σύστημα υγείας.
Και δεύτερον, στα νησιά υπάρχει το επιπλέον πρόβλημα του προσφυγικού. Στα νησιά όπως η Σάμο, όπως η Μυτιλήνη, όπως η Χίο, έχει αυξηθεί η επισκεψιμότητα, να το πω έτσι, των νοσοκομείων μέχρι και 100%. Και το προσωπικό είναι το ίδιο ή λιγότερο. Επομένως, δεν είναι λύσεις αυτές. Πρέπει να δοθούν άμεσα λύσεις με μόνιμο προσωπικό, και εδώ τώρα είναι ποια πολιτική υπηρετείται. Ποια πολιτική υπηρετείται? Είναι η πολιτική που λέει ότι στο ΝΑΤΟ δίνουν 4 δισεκατομμύρια και εκεί είμαι πολύ έτσι ανοιχτοχέρης. Στους εφοπλιστές έχω 60 φοροαπαλλαγές και έχουν 10 δισεκατομμύρια και πληρώνουν 15 εκατομμύρια φόρο. Έτσι. Αυτή είναι η πολιτική που υπηρετείται. Και στον τομέα της υγείας. Λοιπόν, πρέπει να πάρετε μέτρα άμεσα. Να δημιουργήσετε ιατρείο στο hot spot μέσα στη Σάμο. Το ίδιο ισχύει και για τη Μυτιλήνη. Και εκεί υπάρχουν χιλιάδες και δεν υπάρχει ένας γιατρός. Μόνιμο ιατρείο και στο hot spot της Σάμου. Και να πάρετε προσωπικό, όχι μόνο ιατρικό, αλλά και νοσηλευτικό προσωπικό.